Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ηχείος θα φιλοξενήσει τον Δεκέμβριο μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι την μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Ευρώπης, η οποία έχει να κάνει με την παρουσία της PSV Eindhoven στην Ελλάδα και στο Βόρειο Αιγαίο γενικά. Η Eurosports Football Activities έχει εξασφαλίσει την πενταήμερη παρουσία του Ολλανδικού προπονητικού team της PSV Eindhoven, επίσης της Γερμανικής Hoffenheim, και δεν αποκλείεται στο νησί να βρεθούν και άλλοι σκάουτερ από μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και εκτός από τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα, ανάλογη παρουσία θα έχει και η Λέσβος. Η Eurosports Football Activities είναι μια εταιρεία που έχει πλέον καταξιωθεί στο πεδίο των διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη με συνεχόμενες άκρως επιτυχημένες διοργανώσεις. Μάλιστα, η ESFA έχει αναπτύξει συνεργασία με μία από τις πλέον μεγάλες ομάδες της Eredivisie και της Ευρώπης, την PSV Eindhoven. Η συνεργασία των δύο πλευρών αποτελεί στρατηγική επιλογή και προσβλέπει σε μακροχρόνια συνεργασία με συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ανάπτυξη αθλητών και προώθηση αυτών στην Ολλανδική αγορά ποδοσφαίρου. Μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Ευρώπης, έρχεται και στοιχείο από 26 έως 31 Δεκεμβρίου. Η Eurosports Football Activities έχει εξασφαλίσει από την PSV Eindhoven την πενταήμερη παρουσία του Ολλανδικού προπονητικού team από τις 26 έως τις 30 Δεκεμβρίου. Στις 26 Δεκεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση της PSV Eindhoven σε κεντρικό ξενοδοχείο της Χίου. Σκοπός της παρουσίας της PSV Eindhoven στην Ελλάδα, όπως ανέφεραν στην κάμερα του Έολος ο πρόεδρος και ιδρυτής της ESFA Αργύρης Κρεμίτσας και ο προπονητής Γιώργος Κακούσιος, είναι η εκπαίδευση νεαρών αθλητών, προπονητών και ανάπτυξη αυτών. Καλησπέρα σας από το όμορφο νησί της Λέσβου. Βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια μιας μεγάλης διοργάνωσης, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο μας για το τι ακριβώς θα συμβεί. Είμαι ο Αργύρης ο Κρεμίτσας, είμαι ο εκπρόσωπος της ESFA, πρόεδρος αλλά και ιδρυτής της. Και πλέον στα πλαίσια των μεγάλων συνεργασιών στον χώρο του ποδοσφαίρου, βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να δώσουμε ένα μεγάλο βήμα σε όλο το αθλητικό στερέωμα του Βορείου Αιγαίου. Να μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία, την ESFA. Η ESFA είναι μια εταιρεία, η Eurosport Football Activities, η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο το 2008, με πολλά ταξίδια αρχικά, προκειμένου να ανοίξουμε τις πόρτες για τις συνεργασίες που έχουμε σε όλη την Ευρώπη με μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Σαν αποτέλεσμα, μετά από αρκετά χρόνια, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οι συνεργασίες να είναι μεγάλες, να διοργανώνουμε μεγάλα δοκιμαστικά με την παρουσία μεγάλων αθλητικών σωματείων της Ευρώπης, προκειμένου να δουν και να επιλέξουν νεαρούς αθλητές. Σε ποιες αντίστοιχες διοργανώσεις έχετε πάει και οι επιλεγμένοι αθλητές τι εντυπώσεις έχουν αφήσει? Μέχρι σήμερα είναι πάρα πολλές οι διοργανώσεις που έχουμε κάνει σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό όσον αφορά τους αθλητές μας, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά μας δεν είναι τόσο έτοιμα, όχι ποδοσφαιρικά, σε άλλα κομμάτια του ολοκληρωμένου ποδοσφαιριστή. Έχουν πάει πολύ καλά. Πολλοί αθλητές μας έχουν βρει τον δρόμο τους μέσω της ESFA και των αυτών των διοργανώσεων, όπου πλέον σήμερα απολαμβάνουν τα καλά ενός ποδοσφαιριστή σε υψηλό επίπεδο. Θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση σε λίγους μήνες σε στοιχείο. Τι ακριβώς θα είναι αυτή η αθλητική εκδήλωση? Καταρχήν, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πλέον εκπροσωπούμε την PSV Eindhoven εδώ και 1,5 χρόνο. Έχει επισκεφθεί την Ελλάδα 2-3 φορές προκειμένου να μπορέσει να δει, να αξιολογήσει αλλά και να δώσει ένα επόμενο βήμα στους Έλληνες αθλητές. Οπότε πλέον ήρθε η ώρα να αναδείξουμε το Βόρειο Αιγαίο, αθλητές που ενδεχομένως δεν είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε πλέον αυτό είναι μια μεγάλη συνεργασία και ένα πολύ μεγάλο βήμα, πρόκληση θα μπορούσα να το πω, προκειμένου να έρθουμε στοιχείο από τις 26 του Δεκέμβρη έως και τις 30, να δουν, να αξιολογήσουν και γιατί όχι να δώσουν βήμα στους αθλητές που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Πώς προέκυψε η συνεργασία σας με την PSV Eindhoven και το δίκτυο που αναπτύσσεται στην χώρα μας? Καταρχήν, μετά από τόσα χρόνια μέσα στο χώρο των συνεργασιών με μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, πάντοτε υπήρχε μία ερώτηση: ποια είναι η επόμενη μέρα των παιδιών μας από γονείς, προπονητές αλλά και από τους ίδιους τους αθλητές.
Οπότε πλέον αυτό έγινε μία ανάγκη να προχωρήσουμε σε μία συνεργασία με ένα μεγάλο κλαμπ. Κακά τα ψέματα, η Ολλανδική κουλτούρα έχει να αναδείξει κατά σειρά πολλούς αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλη καριέρα στο Ολλανδικό πρωτάθλημα με πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα και έχουν προωθηθεί ανά τον κόσμο. Οπότε πλέον θεωρούσαμε ότι το Ολλανδικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου, ειδικά στις αναπτυξιακές ηλικίες. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση και για μας, θεωρώ και για την ΠΕΣΒΕ. Οπότε πλέον προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι τι. Θα ξεκινήσουν λοιπόν, είναι η πρώτη επίσημη δήλωση της CSFA και της PSV ως εκπρόσωπός της, οι επίσημες συνεργασίες στη νέα χρονιά, στην ανάπτυξη των ακαδημιών PSV Academy Greece. Αυτό θα είναι κάτι που θα παρουσιαστεί σε όλη την Ελλάδα με ακαδημίες που μπορούν και έχουν τις προϋποθέσεις. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε την απόφαση να γίνει αυτή η μεγάλη διοργάνωση στοιχείο και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου? Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω ένα συνεργάτη που είμαστε μαζί επί σειρά ετών, 8-9 χρόνια, τον κύριο Κακούσιο, ένα καταξιωμένο άνθρωπο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Τα λόγια μιλάνε και οι πράξεις από μόνες τους. Είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ως σαν head coach της CSFA. Οπότε στο τελευταίο μας ταξίδι παρουσιάσαμε τους αθλητές στην Ολλανδική αγορά. Είχαμε μία συζήτηση προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε ένα βήμα, όπως προανέφερα, στα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν σε μεγάλες αποστάσεις τέτοιου είδους διοργανώσεις. Οπότε πλέον όταν συζητήσαμε με τον κύριο Κακούσιο στην Ολλανδία, το θέσαμε άμεσα στην ΠΕΣΒΕ. Ήταν κάτι το οποίο άρεσε στην ΠΕΣΒΕ αυτή η άποψη. Οπότε χωρίς να χάνουμε χρόνο ξεκινήσαμε και οριστικοποιήσαμε αυτή τη διοργάνωση. Το προηγούμενο μήνα είχατε μεταβεί στην Ολλανδία σε τουρνουά με παίκτες Έλληνες. Εσείς καθοδηγήσατε τα παιδιά. Πώς πήγε το τουρνουά και τις εντυπώσεις που άφησαν εκεί? Καταρχήν θέλω να καλησπρίσω τον κόσμο της Μυτιλήνης και το σταθμό σας. Σίγουρα ήταν για κάποια παιδιά όνειρο ζωής, όπως είχα μιλήσει. Οι εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ θετικές και για τα παιδιά και για τους γονείς και για μας βέβαια τους προπονητές. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αν φανταστείτε ότι έπρεπε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εμείς οι προπονητές να κάνουμε μια ομάδα από αποπήλικτους παίκτες που έχουν επιλέξει οι προπονητές, συνάδελφοι Ολλανδοί. Ήταν πάρα πολύ μικρός ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά όμως οι Έλληνες ποδοσφαιριστές τα πήγαν πάρα πολύ καλά, φέραμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ούτε εγώ το περίμενα, εντυπωσιάστηκα και εγώ από την όλη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών. Και αυτό που έχω να πω, Μανώλη μου, είναι ότι το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από τους ξένους. Το μόνο που παρέχουν τα ξένα κράτη, τα κράτη που θεωρούμε στο αναπτυγμένο ποδόσφαιρο, όπως είναι η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία, είναι ότι οι παροχές που προσφέρουν σε μικρές ηλικίες στα παιδιά τους. Αυτό δυστυχώς εμείς δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Ξέρουμε εδώ και κάποια χρόνια ασχολείστε προπονητικά με τον Άρεξ Χίου. Πώς είναι το επίπεδο των ακαδημιών εκεί και αν βλέπετε να υπάρχει μέλλον? Τελευταία χρόνια και στο νησί μας και νομίζω και σε όλη την Ελλάδα δίνουν μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες. Σίγουρα το έχω ξαναπεί και άλλη φορά ότι υπάρχει ταλέντο και σε μικρές ηλικίες και στις ακαδημίες και ηχείως τα τελευταία χρόνια γίνεται ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό. Έχουν φύγει κάποια παιδιά, έχουν παίξει εκτός Χίου σε ομάδες της Αθήνας και όχι μόνο. Και αυτό δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ καλό και αισιόδοξο μέλλον για τα παιδιά μας. Τη χρονιά που προηγήθηκε είχατε θητεύσει στον πάγκο του Ηρακλή Θημιανών και μάλιστα δώσατε και μια μεγάλη ευκαιρία στα νεαρά ηλικιακά παιδιά να αγωνιστούν. Θα κάνετε κάποια συνεργασία με ομάδα της ΧΙΟΥ για το σκοπό αυτό?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι πήγα στην ομάδα του Ρακλή, υπήρχε ένα θέμα με υλικό. Η πρώτη σκέψη ήταν να προχωρήσουμε με παιδιά μικρής ηλικίας από τις ακαδημίες. Και αυτό, όπως είδαμε και στην πράξη, επιτέθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, παίξανε αρκετά παιδιά σε μικρή ηλικία και τα πήγανε πάρα πολύ καλά και στο πρωτάθλημα Α τοπικό που ήταν και ανταγωνιστικό. Αυτό το διάστημα ρίχνουμε πιο πολύ βάρος στην ακαδημία που έχω και στην διοργάνωση όλη που θα γίνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με την συνεργασία της μεγάλης ομάδας της Eindhoven. Ήταν δική σας επιθυμία να γίνει αυτή η μεγάλη διοργάνωση στο νησί της Μαστίχας? Αυτό δεν θα το κρύψω. Μετά από μια συζήτηση με τον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Κρυβεμίτσα τον Αργύρη, κάναμε μια συζήτηση. Του είπα τι σκέφτομαι, του είπα ότι η επιθυμία μου μεγάλη θα ήταν να γίνει αυτά τα κάμπου, γιατί συνήθως γίνονται σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως έχει γίνει στην Αθήνα, όπως έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Και επειδή ξέρω ότι εμείς είμαστε παραμεθόριο, όπως είναι και η Μυτιλίνη, όπως είναι η Χίος, όπως είναι η Σάμος, τα νησιά αυτά που λέω εγώ, εμείς είμαστε αυτοί που εξέχουμε, δηλαδή είμαστε μακριά από το κέντρο. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, και αν είσαι στην Κομοτηνή, μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο και να πας όπου θέλεις. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ξέρεις πολύ καλά ότι τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και κάθισα και ζήτησα με τον κύριο Κρυμίτσα και του είπα ότι είναι για μένα όνειρο να γίνει ένα τέτοιο στο νησί μας και όχι μόνο στο νησί, γενικά στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω ότι ήταν ο άνθρωπος που επηρέασε και τους Ολλανδούς για να γίνει αυτό το μεγάλο γεγονός στο νησί μας και σε όλη την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά αυτά να έρθουν με πιο λίγα έξοδα και να απολαύσουν, να ζήσουν το όνειρό τους και βέβαια και μια εμπειρία που νομίζω ότι θα τους μείνει αξέχαστη στην υπόλοιπη ζωή τους. Τώρα, οι διοργανώσεις της ESFA χαρακτηρίζονται από άριστη οργάνωση που αποπνέει πλήρη επαγγελματισμό στο αντικείμενο που πραγματεύεται αυτών των δοκιμών και της παρακολούθησης νεαρών ποδοσφαιριστών με σκοπό την ανίχνευση νέων ταλέντων. Η Eurosports Football Activities, αποστολή της, είναι να διοργανώσει υψηλού επίπεδου ποδοσφαιρικά δοκιμαστικά σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές, τη φιλοσοφία και το επίπεδο αξιολόγηση της εκάστοτε ποδοσφαιρικής αγοράς που παρουσιάζει ειδικά στις αναπτυξιακές ηλικίες. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η επίσημη παρουσίαση της έναρξης δικτύου των Ακαδημιών στην Ελλάδα της ESFA PSV Eindhoven.